Φύγανε, οι οικογενειάρες πηδάνε τα μπαλκόνια γιατί δεν αντέχουν να βλέπουν την οικογένειά τους, να μην μπορούν να τη συντηρήσουν. Παλεύουμε για 480 ευρώ βασικό μισθό σε ελεύθερα ωράρια, όποτε και αν και όπως θα πάρουμε. Εσείς παίρνετε 6 χιλιάρικα με 7. Πώς είναι δυνατό σε μια χώρα η οποία είναι σε μια τόσο δυσμενή θέση, εμείς να παλεύουμε για τόσο χαμηλό βασικό μισθό, εσείς να παίρνετε 6.000 ευρώ? Δεν το έχω καταλάβει. Θέλω να το καταλάβω, θέλω πραγματικά μια ειλικρινή απάντηση. Ξέρω πώς θα την πάρω, αλλά εμένα μου φαίνεται τρελό αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να θίξω, αν μπορώ. Μιλάτε από την ώρα των εκλογών τα αποτελέσματα για τη Χρυσή Αυγή, για τα ποτάμια, ελιές, λαγκάδια, στη Θράκη. Που το έχετε ξαναθίξει, αλλά δεν το έχουμε αναλύσει ποτέ, μου φαίνεται. Στη Θράκη, Ξάνθη, Ροδόπη, αν δεν κάνω λάθος, βγήκαν πρώτοι Τούρκοι γκρίζι λύκοι. Εγώ αυτό καταλάβω. Είναι οι Τούρκοι γκρίζι λύκοι και δεν έχετε συζητήσει καθόλου. Αυτό. Ευχαριστώ. Μπορώ να απαντήσω όμως. Ναι. Ναι, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, πρώτον, αγαπητέ, δεν είναι τα πάντα όπως τα νομίζεις. Και δεν είναι καθόλου όπως τα είπες. Οι βουλευτές πρώτης κρίσης έπαιρναν 125.000 ευρώ το χρόνο αφορολόγητα. Τώρα παίρνουν 60.000 ευρώ το χρόνο και φορολογούνται. Άρα έχουν χάσει το 60% των χρημάτων που έπαιρναν τότε. Οι βουλευτές. Για τους βουλευτές, να δεν μίλησες. Οι υπουργοί παίρνουν μηδέν. Εγώ είμαι υπουργός υγείας με μηδέν μισθό, ούτε ένα ευρώ. Και όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί της κυβερνήσεως. Μηδέν. Ως βουλευτής παίρνουν μισθό. Αυτό εγώ δεν μίλησα για το. Οι υπουργοί, λέω, παίρνουν μηδέν. Έτσι. Οι βουλευτές παίρνουν αυτά που σου είπα προηγουμένως. Εγώ λοιπόν σου λέω το κάνουμε μηδέν τους βουλευτές. Θέλω να ψηφίσω να το κάνουμε μηδέν. Εγώ εισηγούμε μηδέν. 480. Να βγούμε μαζί στην αγορά. Αλλά να ξέρουμε τι λέμε. Εγώ ξέρω τι λέω. Να θα το εξηγήσουμε λίγο. Μάλιστα, για να πείτε. Η βουλευτική αποζημίωση μπήκε μετά τη Γαλλική Επανάσταση, δεν υπήρχε μέχρι τότε, για να μετατρέψει ένα σώμα έως τότε αριστοκρατικό, δηλαδή ένα σώμα στο οποίο μπαίναν μόνο οι πλούσιοι, σε ένα σώμα αντιπροσωπευτικό. Εγώ για να είμαι βουλευτής, ξοδεύω λεφτά. Ναι. Ξοδεύω. Αν δεν μου τα δώσει το κράτος, και εγώ δεν έχω να τα δώσω, τι θα κάνω, θα μείνω βουλευτής ή θα τα πάρω από κάποιο πλούσιο? Τι πιστεύετε τα δύο? Μπορεί και τα δύο. Άρα λοιπόν, εάν κάνουμε αυτό που λες, το 380 ευρώ, το κάνουμε. Εγώ το κάνουμε ψηφίζω. Έτσι. Σημαίνει. Δεν σα ψηφίζω για να πλουτίζετε. Εγώ αυτό με λέω. Με τη σειρά, αδερφέ. Με τη σειρά, με τη σειρά αδερφέ, αυτή είναι η σειρά όμως. Αυτό που λέτε και που λέγατε επί χρόνια ορισμένοι είναι το πιο αντιδημοκρατικό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν υπάρχει κανένα κοινοβούλιο με 480 ευρώ. Κανένα. Ξέρει γιατί? Γιατί αν φτιάξει ένα, αυτό το κοινοβούλιο θα γίνει ή σώμα των πλουσίων ή σώμα των αγορασμένων. Αν θες να το κάνεις, κάντο. Αλλά να ξέρεις τι κάνεις. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Και σου μιλάει κάποιος που εγώ παραιτήθηκα, όπως και ο Λοβέρδος από εδώ δίπλα μου, παραιτηθήκαμε από τα αναδρομικά που μας έδινε το Σύνταγμα. Εγώ προσωπικά παραιτήθηκα από 175.000 ευρώ. Και δεν τα πήρα. Να δω εσύ αν θα υπέρναν να μην πάει σε 175.000 ευρώ. Εγώ. Αν τα δικαιούσουν. Εγώ παρατήθηκα, ή δεν έχω επιλογή, κύριε Γεωργιάδη. Αφήστε το λαϊκισμό με τη Βουλή. Κατάλαβα, σας φτάνει ο λαϊκισμό με τη Βουλή. Έχω λαϊκισμό. Έτσι. Εγώ λαϊκισμό, με κοιτάζει τα μάτια και μου λέτε παίρνω 6.000 και παίρνω 12. Φορολογούμε για τα 6 και κοιτάζει τα μάτια. Δουλεύοντα από 15 χρονών. Σοβαρά, μπράβο, και εγώ από 12. Έχω μια επιχείρηση που έχει χρεοκοπήσει τώρα λόγω τη κρίση. Δεν περιμένω να σε να μου την πει. Την κρίση την έχω ζήσει ο ίδιο. Ποιο θα σου πει, αν σου πω εγώ? Εμένα η μισή μου φίλη. Άρα άσε να πάμε να βρούμε καμιά λύση τώρα και άσε τον λαϊκισμό. Καλά. Πραγματικά λυπάμαι, μα το Θεό. Δεν πήρε κανένα. Να μην λυπάσαι καθόλου. Αλλά με κοιτάζει και σαν να μην λυπάσαι καθόλου. Εγώ δεν είμαι αυτό που ξέρει που φοβούνται να απαντήσουν. Καλημέρα. Καταρχήν ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το όνομά σας. Κυριαζόλου Κωνσταντίνος λέγομαι. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κυρίους για ένα λόγο. Πίστευα ότι ήμουν χαζός. Ήρθα και πίστευα γιατί ό,τι έχουν πει οι άνθρωποι δεν έχω καταλάβει τίποτα. Πραγματικά είμαι χαζός. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για το θέμα της ανεργίας που λένε και της οικονομίας. Το θέμα της οικοδομής που δουλεύουν 2 εκατομμύρια κόσμος και το έχουν παρατήσει, το έχουν ξεφτυλίσει τελείως. Γιατί το φτιάχνουν? Που δουλεύει ο κόσμος, να μπορεί να δουλέψει ένας όλος κόσμος και να μην υπάρχει τόσο μεγάλη ανεργία. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω κάτι είναι αν αυτοί οι κύριοι εδώ πέρα δεν είχαν να πληρώσουν ούτε το ενίκιο τους, ούτε να φάνε τα παιδιά τους. Είσαστε ικανοποιημένοι με αυτά που λέτε? Πραγματικά είσαστε ικανοποιημένοι? Αλλά έχετε λεφτά. Ρωτήστε κάποιον που δεν έχει να φάει, ρωτήστε κάποιον που δεν έχουν να πληρώσει να φάνε τα παιδιά τους. Τι λέτε? Τρεις ώρες είμαι εδώ πέρα, δεν έχω καταλάβει τι λένε. Το μόνο που σας ενδιαφέρει, ξέρετε τι είναι? Ποιος είναι πιο μπροστά, ποιος θα πει την καλύτερη λύση, ποιος θα βγει μπροστά, ποιος θα βγει πίσω. Τίποτα άλλο δεν σας ενδιαφέρει. Ο κόσμος που πεινάει, εγώ στη δουλειά μου είμαι συνέχεια στον δρόμο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξέρετε τι ακούω συνέχεια?
Βλέπω πλέον παλιά βρίσκα αλλοδαπούσα σκουπίδια. Τώρα βλέπω οικογενειάρχες με τα παιδιά τους να μαζεύουν να σηκώνουν τα σκουπίδια και να μαζεύουν από μέσα μέχρι τα ρούχα. Τα βλέπετε αυτά. Τι μας λέει τώρα ο κύριος Γεωργιάδης, παίρνει 6.000, να σου δώσω και εγώ 50 ευρώ που έχω στην τσέπη μου, να σε βοηθήσω. Αυτό σου είπα. Αυτό να μου πεις, μωρέ. Αυτό σου είπα. Να σου πω κάτι, ειλικρινά σου το λέω. Πρέπει να ντρέπεσαι που το είπες. Σου κόψαν τα 6.000. Ευχαριστώ πολύ.